Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε. Εύχομαι να είστε τέλεια και καταπληκτικά όλοι. Τώρα θα δώσω μοντάζ κατά πόσο φαίνομαι καθαρά. Λοιπόν, true stories, καινούριο για πάρτι σας. Και σήμερα θα σας πω την πορεία μου στο μπάσκετ ή αλλιώς καλαθοσφαίριση. Λοιπόν, για μένα το μπάσκετ ήταν μια θρησκεία και είναι ακόμα. Απλά θα σας πω αργότερα γιατί το άφησα. Εγώ θυμάμαι να πρωτοέπιασα μπάλα κοντά στο 94, όχι, στο 1995-1996, με πρώτο θυμάμαι να παίζω μπάσκετ. Εντάξει, δεν είχα, βασικά ήρθα εντελώς ξαφνικά και μηχανικά στη ζωή μου το μπάσκετ. Και το γούσταρα και το γουστάρω φουλ. Δεν έκατσε κανείς να με μάθει, να μου πει, ξέρεις τι θα κάνεις, την τρίπλα έτσι, την τρίπλα αλλιώς. Το είχα μέσα μου, από παλιά, ειδικά στο σουτ. Στο σουτ ήμουνα πάντα καλός. Ειδικά στο τρίποντο, έτσι. Και το μπάσκετ εμένα με γέμιζε, με έκανε να νιώθω Σούπερμαν κατά κάποιο τρόπο. Όταν πρωτοέπιασα μπάλα ένιωθα ότι πραγματικά ήμουνα κάτι παραπάνω από απλός άνθρωπος. Τι εννοώ? Ότι είχαμε υπερδύναμη στα χέρια μου. Είχα την μπάλα, τώρα την έχω σταμάξει. Θα ήταν ωραίο να κρατάω μια μπάλα και να σας λέω τη φάση μου ή να ήμουν σε ένα γήπεδο, αλλά το true stories είναι καθαρά, όπως βλέπετε, με τη θέα μου και στο μπαλκόνι μου. Από πάλι, από το παλιό σπίτι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θυμάμαι στο γυμνάσιο, γιατί εγώ έκανα κάποια χρόνια το γυμνάσιο, θα κάνουμε άλλο βίντεο γι' αυτό, άλλο επεισόδιο true stories. Θυμάμαι στο γυμνάσιο ότι δεν με παίζαν τα παιδιά. Bullying full. Έζησα το χειρότερο bullying εγώ εκείνες τις εποχές. Όσοι με παρακολουθείτε που είστε της γενιάς μου καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πολύ bullying, βροχή το bullying. Δεν με παίζανε. Έλα και θα βάλουμε τον βλάκα μέσα τώρα που δεν θα ξέρει να περπατάει και κάτι τέτοια, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, δεν με παίζανε παιδιά, με είχανε του πεταματού. Κάποια στιγμή όμως, όταν άδειαζε λίγο το γήπεδο στο σχολείο, θα βάλω και φωτογραφία, θα βάλω απόσπασμα από αυτό που ανέβηκε πάλι σήμερα από το ποδοβλόγκ. Να δείτε το γήπεδο. Όταν άδειαζε λοιπόν, έλεγα στο γυμναστή μου, πολύ καλός άνθρωπος, σας παρακαλώ λίγο πριν τελειώσει το μάθημα να πάρω την μπάλα να πάω να παίξω λίγο γιατί τα παιδιά δεν με παίζανε. Ναι, αγόρι μου, μου λέει, πήγαινε μέσα, πάρε μια μπάλα. Έπαιρνα την μπάλα και παίζα μόνος μου. Εντελώς. Φανταστείτε τώρα ένα προάβλιο για μόνο τα παιδιά. Και εγώ μόνο μου μέσα σε ένα γήπεδο, έτσι. Όταν έπιανα λοιπόν την μπάλα στο σχολείο, ένιωθα ότι δεν υπήρχε bullying. Ότι το ξέχναγα εντελώς μηχανικά, ευθύς αμέσως το ξέχναγα. Και που λέτε, αγάπες, άρχισε και έριχνα σουτ. Μπαίνανε τα, στην αρχή τα 4 στα 10, μετά συνήθιζε το χέρι, πήγαινε δηλαδή, είχα την πάρα και καλά. Αυτό, εγώ συνήθως σούταρα ή από εδώ ή από εδώ.
Και πάντα με άλμα. Έτσι δηλαδή, κρακ, αυτό. Και από τα 3, 4 στα 10 που σας είπα πριν, μπαίναν τα 6, τα 7, μερικές φορές μπαίνανε και όλα. Ο καρπός μου ήταν πάντα δυνατός, εγώ ήμουν πάντα δυνατός, όλος ο καρπός. Έσπαγε σαν να μην υπήρχε ρε παιδί μου, σαν να ήταν παράλυτα τα χέρια μου. Τέσπα, μπαίνανε σχεδόν όλα. Ο γυμναστής μου έλεγε, κοίταξε, είσαι βιαστικός. Καλά, γενικά είμαι βιαστικός στη ζωή μου. Έτσι, είσαι βιαστικός και βιάζεσαι. Θέλεις προπόνηση. Είσαι πάρα πολύ καλός στο σουτ, είσαι πολύ γρήγορος. Και αυτό είναι καλό γιατί είσαι αδύνατος. Και έχεις το άστρο του μπασκετμπολίστα, μου το είχε πει. Τέλος πάντων, με βλέπανε κάποια παιδιά εκεί πέρα που έπαιζα και σιγά σιγά αρχίζανε και με βάζανε να παίζω. Αλλά ποιο είναι το άσχημο της υπόθεσης, ότι ναι μεν με βάζανε να παίζω, αλλά με χτυπάγανε. Πέρασε, ξέρω εγώ, το σχολείο και εγώ μόνο και μόνο που έβλεπα από μόνος μου ότι το έχω και μου το έπανε κιόλας, παράταγα τα πάντα και πήγαινα με μία μπάλα και έπαιζα όλη μέρα μπάσκετ. Τώρα, όσο αφορά την πορεία μου, όπως βλέπετε στον τίτλο, πέρασαν τα χρόνια, γνώρισα το JBG να πούμε, το Γιαννάρα, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να ξέρει Γιαννάρα, και άρχισε να με παίζει και αυτός. Γίναμε πάρα πάρα πολύ καλοί φίλοι, το bullying δεν υπήρχε τόσο πολύ, στο τεχνικό σχολείο δεν έπαιζα μπάσκετ, έτσι, καθόλου. Έπαιρνα λοιπόν την μπάλα και όλα τα απογεύματα έξω. Ακόμα και όταν έπιασα δουλειά στο σούπερ μάρκετ και ήμουν τετράωρος, μερικές φορές δεν πήγαινα στη σχολή και πήγαινα για μπάσκετ. Θυμάμαι, η μάνα μου με έψαχνε. Μου έλεγε όταν ήταν ανήλικος, 8-9 η ώρα να είσαι στο σπίτι, παπαριές, 11-12 μία. Έρχονταν και με έπαιρνε, φαντάσου. Έβαζε την καθηγήτρια των Αγγλικών που πήγαινα φροντιστήριο να με φωνάξει για να πάω στο σπίτι, δηλαδή τόσο πολύ. Τόσο πολύ είχα φτάσει τη μάνα μου στα ωριά της. Αργότερα φτιάξαμε, παίζαμε, πηγαίναμε στο μπάσκετ κάτω στην Κάντζα να πούμε και παίζαμε φουλ, όταν λέμε φουλ, φουλ. Φουλ, όλη μέρα μπάσκετ, φεύγαμε από το σχολείο, μπάσκετ. Δεν πήγαιναμε φροντιστήριο, μπάσκετ. Με φώναζε Αγγλικού μου, έλα στο μάθημα γρήγορα, γιατί ήταν ακριβώς απέναντι. Εδώ είναι το γήπεδο, εδώ είναι το φροντιστήριο. Και φίλοι παλά μέσα, και φίλοι παλά μέσα. Εντάξει, με έπριζε, πήγαινα, ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Αλλά μόλις τελειώνε το φροντιστήριο, 8.30 ώρα το βράδυ, πάλι εγώ. Και ας ήμουν να δούλευα, λέω. Και σπήγαινα μετά την άλλη μέρα το πρωί, 8 και δέκα στο σχολείο. Δεν με νοιάζει, ούτως ή άλλως δεν διάβαζα ποτέ. Είπαμε, θα το πούμε σε άλλο βίντεο αυτό. Περάσανε τα χρόνια. Το είχα παρατήσει τελείως το μπάσκετ. Μέχρι που αποφασίσαμε με τον Γιάννη και με κάποια άλλα παιδιά να φτιάχνει μια ομάδα τοπική για να παίζουμε, ξέρεις, ελεύθερα από τα αθληματάκια που λεγόταν Παρθενών. Και την μπλούζα δεν έχω ακόμα, εννοείται. Παρθενών λοιπόν. Πήγαμε σε όλα τα αθληματάκια, παίζαμε. Εντάξει, υπήρχαν πάρα πολύ καλύτεροι παίχτες από μένα. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ να παίξω, ήμουν κουρασμένος. Φοβόμουν λίγο τους πιο σωματώδεις αντιπαλούς μου. Αλλά παρόλα αυτά ήμουν αμάχημος και μάλιστα τους κερδίζαμε και πολλές φορές. Τους είχα πεθάνει στα τρίποντα, τους είχα τρελάνει στα τρίποντα. Και θυμάμαι κάποια στιγμή είχαμε παίξει νομίζω με το Πικέρμι. Χάσαμε γιατί ήταν πάρα πολύ δυνατή ομάδα και μου κάνανε πρόταση να πάω εκεί. Δεν πήγα. Που το Πικέρμι ήταν μια ομάδα κατηγορίας, εμείς ήμασταν ελεύθερα, απλά παίξαμε σαν φιλικό ρε παιδί μου. Και δεν δέχτηκα να πάω. Αγαπούσα την ομάδα μου. Ήμασταν και φίλοι με τα παιδιά. Τέλος πάντων, διαλύσαμε τον Παρθενόν, εγώ συνέχιζα να παίζω μπάσκετ.
μέχρι που με κερδίσατε εσείς, δηλαδή το YouTube. Από τότε έχω να παίξω, πόσα χρόνια είναι το καλάθι της ψυχής μου, δεν θυμάμαι. Θα πάτε να το δείτε όσο θέλετε. Βέρφλι, το καλάθι της ψυχής μου, που δείχνω τα skills μου στο μπάσκετ. Και πραγματικά μου έχει λείψει. Απλά τώρα, λόγω της δουλειάς που γαμιέμαι, λόγω του άγχους, με τα έξοδα, με το νίκιο, με τη γυναίκα μάνα και όλα αυτά, δεν έχω όρεξη να πάω να παίξω καθόλου. Ίσως, μιλήσαμε με ένα φιλαράκι εδώ πιο κάτω που έχει ένα μαγαζί με ανταλλακτικά για υπολογιστές και ιστορίες, που ήταν και αυτός στην ομάδα, πολύ καλός παίχτης, γαμάτος playmaker, να ξαναψάξουμε ομάδα και να παίζουμε κάποια Σαββατοκύριακα σε πρωταθληματάκια. Δεν του το εγγυήθηκα, του λόγου στάρω φουλ όσο δεν πάει, θα βάζα και τον Έκτορα μέσα να τον μάθω 10 πράγματα όσα μπορώ εγώ, ό,τι ξέρω εγώ, για να τον βάλουμε στην ομάδα, να παίζουμε σε ελεύθερα πρωταθληματάκια, αλλά δεν... Πώς να σας το πω, δεν έχω το κουράγιο, δεν θα ανταπεξέλθω σωστά. Τότε που είχαμε τον Παρθενόν ήμουνα 30 χρονών, τώρα είμαι 40. Δεν νομίζω να αντέξω. Είναι και πάρα πολλές οι ασχολίες που έχω και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Πολλά χρόνια μπάσκετ, παιδιά, άμα βάλετε ότι είναι από το 95-96 μέχρι το 2023 είναι 15, είναι 25 χρόνια, να πούμε. Δεν είναι λίγα. Έτσι, να παίζει από τα 15 στα 40 μπάσκετ. Δεν από 40, από 30, εντάξει. Okay. 1995, 25 χρόνια μπάσκετ, να πούμε σχεδόν. Εντάξει, δεν είναι λίγα. Εάν τα καταφέρω, γιατί θέλω να βγάλω ένα κομμάτι πάλι με μπάσκετ, αν τα καταφέρω, θα δούμε. Και τώρα όσο μπορώ θα ανεβάζω, δεν στο γιο μου θα ανεβάζω συνέχεια. Έτσι είμαι πολύ κουρασμένος, έχω κουραστεί. Όποτε έχω έμπνευση να γυρνάω βίντεο, why not. Για μένα το μπάσκετ θα είναι πάντα χαραγμένο σε ψυχή μου, θα κάνω και τατουάζ μια μπασκέτα κάποια στιγμή. Θα είναι μέσα στην ψυχή μου κάτι ιερό το μπάσκετ. Έτσι. Και πραγματικά πολύ θα ήθελα να ξανασχοληθώ. Θέλω να πάω κάνω κάτι εξετάσεις βέβαια να δω τι με υγεία θα πες, γιατί δεν ξέρω. Δεν θέλω να σας αγχώσω. Και αν είμαι καλά να... γιατί όχι να μην πηγαίνουμε μία-δύο φορές το μήνα να έχουμε κάτι τρεποντάκι. Να ξεσκουριάζουμε κιόλας. Δεν το έχουμε ρίξει λίγο στα αλκοόλ τώρα και στο ηλεκτρονικό τσιγάρο φουλ. Με αποτέλεσμα το άγχος να μας πεθαίνει κάθε μέρα και η κούραση να είναι ασταμάτητη. Καλό, πιστεύω θα είναι λίγο αθλητισμός να μπει ξανά στη ζωή μου. Και άμα μπει θα είναι το μπάσκετ αποκλειστικά, δηλαδή δεν θα παίζα ποδόσφαιρο για κανένα λόγο. Αν και είχα ασχοληθεί και με αυτό λίγο και ήμουν πολύ καλό σαν δεν ξέρω τις θέσεις καλά στο ποδόσφαιρο, να εκτελώ τα φάουλ, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, τα πέναλτι. Ήμουν πολύ καλός. Αλλά δεν με συγκίνησε το ποδόσφαιρο όσο με συγκίνησε το μπάσκετ. Η αλήθεια αυτή είναι όταν ακούς το χλάτς μέσα στο διχτάκι λες γάμισα ξέρω εγώ. Κάποια γατούλα κλαίει, ακούγεται. Μόκο γάτα. Α, είναι αυτή εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν την πιάσει η κάμερα. Για να δούμε αν την πιάσει. Νάτι. Του λέω τα λάνια μου. Έτσι είναι η φάση. Αυτά είχα να σας πω. Έτσι. Αυτά είχα να σας πω. Για το μπάσκετ. Αυτή είναι η ζωή μου στο μπάσκετ. Να σας πω και δύο πράγματα και παραπάνω. Είχαμε τραυματισμούς. Ο Βάδος δεν είχα ποτέ. Δόξα τω Θεώ. Απλά είχαμε έναν ο οποίος ήταν λίγο ατσούμπαλος, έπαιζε καλό μπάσκετ, αλλά σε κάποια σημεία ήταν ατσούμπαλος. Και θυμάμαι ότι μου είχε ρίξει μια μπαμ έτσι με το κεφάλι και μου τα είχε ανοίξει όλα εδώ. Δεν θέλετε να ξέρετε μετά τι έγινε.
Δεν χρειάζεται. Τότε ο Κλωτσίας πέσαμε στο γήπεδο. Άστο. Γιατί το λέγαμε συνέχεια. Μην κάνεις το κεφάλι προς τα πίσω. Μην το ένα, μην το άλλο. Μην παίζεις με αγκώνες. Μην παίζεις με αγκώνες. Πας, είσαι με την μπάλα ξέρω ρε παιδί μου. Είσαι καλυμμένος. Το σπαθώ εγώ να σε μαρκάρω από πίσω και όταν πάνε να σηκωθείς κάνεις αυτό. Ή αυτό. Όχι. Όχι. Δεν θα κάνεις αυτό. Το κεφάλι προς τα πίσω. Θα προσπαθείς να σηκωθείς προς τα πάνω. Και όταν δεις ότι δεν μπορείς και όταν δεις, συγγνώμη, ότι μπορείς και είσαι κάτω από τη μπασκέτα μέσα στη ρακέτα να βάλεις το καλά, θα κάνεις τακ και τελείωσε. Όχι αυτό. Γιατί θα τον τραυματίσεις τον άλλον. Και όταν έχεις την μπάλα, έτσι, την έχεις εδώ, μισό λεπτό. Έχεις την μπάλα εδώ, δεν κάνεις αυτό, έχεις κάτω τον αγώνα. Καλύπτεσαι, κολλάς, έτσι, για να κάνεις την τρίπλα σου, όχι έτσι. Και αυτή ήταν η εμπειρία μου για το μπάσκετ. Ευελπιστώ κατά σήμερα να πάω να ξαναρίξω κατά σωστά και έτσι να μπουστάρω. Στην αρχή χαλαρά ξέρω εγώ και μετά να δώσουμε λίγο γκάζε που λένε. Λοιπόν, κάντε ένα like, ένα subscribe και τα true stories δεν σταματάνε. Έτσι, ραντεβού λοιπόν σε επόμενο επεισόδιο. Τα λέμε σύντομα. Τα φιλιά μου, να είστε καλά και όσο μπορείτε να αθληθείτε, καλό θα είναι να αθλείστε. Αυτό. Φιλιά.